Είμαστε στο στρατηγείο του υποψήφιου δημάρχου Κώστα Ζαχαριάδη για να συζητήσουμε τις απόψεις, τη στρατηγική και πώς βλέπει την επόμενη μέρα στο Δήμο Αθηναίων. Κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστώ για τον χρόνο. Ξέρω ότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές είναι πολύτιμος και θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Το αρχικά, γιατί διεκδικείτε την δημαρχία? Καταρχήν είναι μεγάλη μου χαρά που είστε σήμερα εδώ και μου δίνετε τη δυνατότητα και το βήμα να πω τις προτάσεις μας, τις ιδέες μας και τις απόψεις μας για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα στην πόλη τα επόμενα χρόνια. Αποφάσισα να πω ναι σε μια μεγάλη πολιτική, αυτοδιοικητική και τεχνοκρατική πρόκληση που είναι οι εκλογές για το Δήμο Αθηναίων. Νομίζω ότι η λύση στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που έχουν άμεση σχέση με τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης για τον οποίο συζητάμε, απαιτούν συνέργειες, συνεργασία, κατανόηση των προβλημάτων και αδιαμεσολάβητη επαφή και με τους πολίτες και με το ίδιο το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα ναι, γιατί θέλω να συμβάλλω στην καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω από αυτή τη θέση. Τώρα, πού εντοπίζετε τα προβλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, τις αλλαγές που χρειάζεται ο Δήμος, μιας και την προηγούμενη θητεία ο κ. Μπακογιάννης έχει κάνει αρκετά πράγματα, όπως ο φωτισμός, η καθαριότητα, ο μεγάλος περίπατος, όλα αυτά. Πού βλέπετε εσείς κάποια προβλήματα στο Δήμο Αθηναίων? Κοιτάξτε, έτσι όπως με ρωτάτε, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 5 ώρες συζήτηση για να σας πω. Υπάρχει μια βασική αρχή. Κάθε πρόβλημα είναι μεγάλο ή μικρό, ανάλογα με τα μάτια για την καθημερινότητα αυτού που το αντιμετωπίζει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα ή κάποιο είδους αναπηρία και βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη συνοικία της πόλης, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Είναι φυλακισμένος μέσα στην πόλη του. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει ένα χώρο να ψυχαγωγηθεί, να παίξει, να εκτονωθεί, να συζητήσει, να ερωτευτεί κοντά στο σπίτι του, είναι ένα θηρίο μέσα στο κλουβί. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα για πολλές γειτονιές της Αθήνας. Δεν θα αποφύγω όμως την ερώτησή σας και θα σας πω ότι κατά τη γνώμη μου τρία είναι τα μεγάλα προβλήματα της πόλης. Δεν τα ιεραρχώ κατά αυθήνουσα σειρά, αλλά νομίζω ότι ένα το οποίο μας ταλαιπωρεί όλους, είτε είμαστε κάτοικοι, είτε εργαζόμενοι, είτε επισκέπτες, είτε τουρίστες σε αυτή την πόλη, είναι το κυκλοφοριακό. Η κατάσταση είναι δραματική. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην πόλη. Το ξέρω ότι δεν εξαντλείται στα όρια των διοικητικών αρμοδιοτών του Δημάρχου, αλλά είναι σημαντική η τοποθέτησή του και η ανάδειξη του ζητήματος. Και το τρίτο ζήτημα, νομίζω, με βάση αυτά τα οποία βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες στο Βόλο και στη Λάρισα, δεν είναι άλλο από την προετοιμασία της πόλης για τη βιωσιμότητά της και την ανθεκτικότητά της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Και αυτό σημαίνει διαφορετική διαχείριση των ελεύθερων χώρων, του πρασίνου, δίκτυα απορροήσεων βρύων υδάτων και μια σειρά από άλλα πράγματα. Να σταθώ στο τελευταίο και μου δίνετε μια καλή αφορμή να πω δύο σκέψεις. Ακούσαμε από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, ότι θέλει να βάλει την υποχρεωτικότητα, την ασφάλιση μάλλον να γίνει υποχρεωτική σε κάποιους τομείς για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Αν την επόμενη μέρα έχετε την διοίκηση του Δήμου, θα κοιτούσατε την ασφάλιση ως εργαλείο για να προστατεύσετε υποδομές της πόλης? Κοιτάξτε, είναι σαφές και χρησιμοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η διαδικασία της ασφάλισης, είτε με δημόσιο τρόπο, είτε με ιδιωτικό τρόπο των υποδομών. Και δεν είμαι αντίθετος σε αυτήν την ιδέα. Το ερώτημα είναι, σε μια τόσο πιεσμένη οικονομία και σε μια καθημερινότητα των πολιτών που δυσκολεύονται, ποιος θα σηκώσει αυτό το οικονομικό βάρος? Είναι απολύτως σαφές ότι όταν συμβαίνει μια μικρότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή, την ευθύνη της αποκατάστασης πρέπει να την έχει το κράτος. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι αποζημιώσεις που δίνει αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχουν καμία αντιστοίχηση με το μέγεθος και το εύρος της καταστροφής η οποία συμβαίνει. Νομίζω ότι η διαδικασία της όποιας ασφάλισης, είτε ιδιωτικής, είτε δημόσιας, είτε αυτοδιοικητικής περιουσίας, δεν πρέπει να είναι ένα κομμάτι μιας οικονομικής δραστηριότητας που κατά προτεραιότητα θα πέσει στους ώμους των πιο φτωχών και των πιο αδύναμων συμπολιτών μας.
Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή σε ένα νοικοκυριό το οποίο πιέζεται αφόρητα από την ακρίβεια, από την περικοπή των μισθών και των συντάξεων τα προηγούμενα 15 χρόνια, να τους βάλεις άλλο ένα βάρος. Θεωρώ όμως τη διαδικασία της πρόληψης και της προνοητικότητας απαραίτητη. Άρα λοιπόν, χωρίς να είμαι ειδικός ή χωρίς να έχω επεξεργαστεί κάποια ειδική πρόταση, γιατί χρειάζεται και τεχνοκρατική διάσταση για να αναπτύξεις κάτι τέτοιο, συνέργειες σε αυτά τα ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, θα προλαμβάνουν και θα αποκαθιστούν κινδύνους. Είπατε νωρίτερα. Όχι όμως, συγγνώμη που σας διέκοψα, αυτό το φεδρό θα σου κόψω λίγο από τον έφια για να πάρεις στην πλάτη σου κάτι πολύ μεγαλύτερο, γιατί αυτό στην πράξη ευνοεί τους πολύ πολύ ισχυρούς που μπορούν να το κάνουν αυτό και μεγαλύτερη απαλλαγή από τον έμφυα να έχουν και να σηκώσουν και το βάρος του ασφαλιστηρίου. Μάλιστα, είπατε νωρίτερα για τα παιδιά. Δεν έχουν γίνει παιδικές χαρές αυτό το διάστημα ή τι παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσατε να φέρετε εσείς στο Δήμο? Είμαστε σε μια πόλη 650.000 κατοίκων και ο κύριος Μπακογιάννης καμαρώνει που έχουμε ανακαινισμένες λιγότερο από 40 παιδικές χαρές. Θέλω να θυμίσω τον κύριο Μπακογιάννη ότι είναι δήμαρχος Αθηναίων. Δεν είναι δήμαρχος στο Καρπενήσι ή στη Λαμία που ήταν περιφερειάρχης. Η Αθήνα χρειάζεται τουλάχιστον 200 παιδικές χαρές, δηλαδή στο μέσο ευρωπαϊκό όρο μία παιδική χαρά ανά 2.000 κατοίκους, για να μπορεί να υπάρχει ζωή και λειτουργικότητα στην πόλη. Έχει ανακαινήσει λοιπόν, έχει πάρει ένα πρόγραμμα ανακαινήσεων από την προηγούμενη διοίκηση. Από εκεί έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Και από τις 80 παιδικές χαρές που έχει συνολικά ο Δήμος της Αθήνας, έχει ανακαινήσει τις μισές. Και ένα λουλούδι να φυτέψει ο κύριος Μπακογιάννης, εγώ δεν θα τον κατακρίνω, ούτε θα μιλήσω αρνητικά για αυτόν. Αλλά να έχουμε την πραγματική διάσταση των ζητημάτων. Η κατάσταση σε πολλές συνοικίες της πόλης είναι πάρα πολύ δύσκολη και χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες και διαφορετικού χαρακτήρα παρεμβάσεις για να πεις πραγματικά ότι τα νέα παιδιά έχουν ένα χώρο να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν, να εκτονωθούν με ασφάλεια, με τη μαμά τους, με τον μπαμπά τους, με τον παππού τους, με τη γιαγιά τους, να πάνε να κάνουν μια βόλτα. Πανεπιστημίου, μεγάλος περίπατος, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να γίνονται έργα κάθε φορά που αλλάζει κάποιος δήμαρχος. Αν έρθετε εσείς στα πράγματα, θα ξαναδούμε έργα στην Πανεπιστημίου? Κοιτάξτε, είναι μια εμβληματική αποτυχία, την οποία την έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο κύριος Μπακογιάννης. Και δεν είναι αποτυχία μόνο στο γεγονός ότι έβαφε και ξέβαφε πράσινη, κίτρινη, κόκκινη την Πανεπιστημίου, έβαζε ζαρντινιέρες, τις έβγαζε. Αυτές οι ζαρντινιέρες είναι απορρίμματα μέσα στην πόλη πεταμένα. Είχε τους φοίνικες, τους έβγαλε, έβαλε πλατάνια. Είναι η νοοτροπία του ότι συγκέντρωσε όλη τη δουλειά της πόλης γύρω από την Πανεπιστημίου και παραμέλησε τις γειτονιές. Εγώ αυτό είναι που θα κάνω διαφορετικά. Θα ασχοληθώ με τις γειτονιές. Δεν με ενδιαφέρουν τα φαραωνικά έργα, δεν με ενδιαφέρουν τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες για να μείνει το όνομά μου στην ιστορία της πόλης. Ο κ. Μπακογιάννης κατόρθωσε με το επιτελείο του έναν δρόμο που είχε μεγάλα πεζοδρόμια να έχει ακόμα μεγαλύτερα και να βάλει το 80 πλατάνια. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, τι έγινε? Δηλαδή, έχει κάνει κάτι στη Σταδίου, έχει κάνει κάτι στην Ακαδημία, έχει κάνει το κέντρο αφόρητο στην καθημερινότητά του με αυτή την παρέμβαση και δεν το έχει αλλάξει την επόμενη μέρα. Εάν εμείς παρέμβουμε στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να παρέμβουμε με συνολικό σχέδιο αναμόρφωσης, το οποίο θα εμπεριέχει και κυκλοφοριακές μελέτες και συγκοινωνιακές μελέτες και ανάπλαση σε μια ευρύτερη περιοχή, γιατί άκουσα και τον νεολογισμό «κλιματικός δρόμος». Εγώ περιβάλλον και δημόσια υγεία έχω σπουδάσει στο μεταπτυχιακό μου και βιολογία στις βασικές μου σπουδές. Δεν έχω συναντήσει ποτέ και πουθενά στην διεθνή βιβλιογραφία την ορολογία «κλιματικός δρόμος». Δεν υπάρχει κλιματικός δρόμος. Δεν γίνεται να έχεις δροσιά στην Πανεπιστημίου και κάψωνα στην Ακαδημία και τη Σταδίου. Αυτά είναι. Δεν πειθούν κανέναν. Είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα λίγων δευτερολέπτων. Κανείς θα πει βέβαια ότι δεν μπορεί να προλάβει και κάποιος να αλλάξει ολόκληρη την πόλη σε μια τόσο μεγάλη πόλη, όχι, τόσο γρήγορα. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θες 3 χρόνια για να μεγαλώσει τα πεζοδρόμια στην Πανεπιστημίου και να φυτέψει 80 πλατάνια, θες πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια για να αλλάξει την πόλη συνολικά. Και επειδή η ζωή του ανθρώπου είναι λίγες δεκαετίες, maximum μία εκατονταετηρίδα,
δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Ο κ. Μπακογιάννης έλεγε προεκλογικά το 2019 θα φυτέψει στην πόλη 75.000 δέντρα. Με βάση τα στοιχεία του Δήμου, φυτεύτηκαν 4.800 δέντρα, στα οποία περιλαμβάνονται και αντικαταστάσεις δέντρων από αυτά που κόπηκαν. Ο κ. Μπακογιάννης θέλει 16 θητείες για να πιάσει το στόχο που είχε θέσει το 2019. Εγώ εκτιμώ ότι δεν δικαιούται ούτε δεύτερη. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην πιο πολιτική, να το πούμε έτσι, επικαιρότητα. Είδαμε ότι έχετε τη στήριξη του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κασελάκη. Πώς είναι η σχέση σας? Έχω τη στήριξη και του νέου Προέδρου, του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Με όλους τους υποψηφίους Προέδρους είχα πολύ καλή σχέση και έχω πολύ καλή σχέση και πολύ καλή επικοινωνία. Όμως είχα και μία ευχάριστη εξέλιξη. Την προσπάθειά μας στηρίζει και το Πράσινο Δίκτυο και η Οικολόγη Πράσινη. Αυτό δείχνει μία ευρύτερη στήριξη και αποδοχή στη δουλειά που κάνει η Ανοιχτή Πόλη τις τελευταίες δεκαετίες στην πόλη και πιστεύω ότι με τη δουλειά που θα κάνουμε την επόμενη πενταετία, από όποια θέση και αν μας βάλουν οι δημότες της Αθήνας, θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη και των πολιτικών φορέων που μας στηρίζουν, αλλά και των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που θα μας ψηφίσουν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Η σχέση μου η προσωπική είναι πάρα πολύ καλή και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με τον Στέφανο και με όλους τους υπόλοιπους την επόμενη περίοδο, ο καθένας από τον χώρο που έχει επιλέξει να δραστηριοποιείται. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι είναι ξανά ο κ. Μπακογιάννης δήμαρχος, αλλά είσαστε κι εσείς στο Δήμο ως αντιπολίτευση, πώς θα είναι αυτή η σχέση? Όπως είναι και τώρα. Σε προσωπικό επίπεδο η σχέση μου είναι καλή. Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε τις μεγάλες διαφορές. Ο κ. Μπακογιάννης είναι πολιτικός μου αντίπαλος, δεν είναι εχθρός μου. Θεωρώ ότι έχει αποτύχει στη διαχείριση της πόλης και εμείς μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα με το πρόγραμμά μας, το σχέδιό μας και τους εμπειρογνώμονες και τους τεχνοκράτες που έχουμε στην ομάδα μας. Εάν κάνει κάτι θετικό, εγώ θα το στηρίζω. Εάν κάνει κάτι αρνητικό, εγώ θα το επισημαίνω. Νομίζω όμως ότι η σχέση θα είναι ανάποδα και ότι εσείς πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Μπακογιάννη τι θα κάνει εφόσον βρεθεί αυτό στην αντιπολίτευση και εγώ στη διοίκηση. Θέλω να πιστεύω ότι αν θεωρεί αυτά που θα κάνω σωστά και αυτός να τα στηρίζει, στα αρνητικά να έχει βεβαίως απόψη του. Κλείνοντας, πώς ονειρεύεστε την Αθήνα αύριο? Όταν εννοούμε αύριο, τι εννοούμε? Αν εννοούμε σε ένα χρόνο από σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λύσει κάποια βασικά ζητήματα μέσα στην πόλη. Δηλαδή, να έχουμε σταματήσει παντού το διπλοπαρκάρισμα, είναι εύκολο. Να γίνεται ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων την ώρα που ορίζεται στον νόμο, για να μην μποτιλιάρεται η πόλη. Να κάνει η δημοτική αστυνομία τη δουλειά της και να αναπτύξει συνέργειες με την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να σπάσουν οι θύλακες ανασφάλειας και φόβου στο κέντρο της πόλης. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και μία σειρά άλλες δράσεις, να προχωρήσουμε στις απαλωτριώσεις για να έχουμε περισσότερο πράσινο τα επόμενα χρόνια και μία σειρά ζητήματα που αναφέρουμε στο πρόγραμμά μας, να μην κουράσω. Υπάρχουν όμως τρία επίπεδα. Με την ευκαιρία, πού μπορεί να δει ο πολίτης το πρόγραμμά σας αναλυτικά? Στην ιστοσελίδα μας, ανοιχτήπολη.gr, είναι ανιερτημένο. Το έχουμε εκτυπώσει και σε κάποια φυλάδια, αλλά επειδή έχουμε περισσότερο του ψηφιακού, καθώς είναι και πιο οικολογικό, προτείνω να το διαβάσουν από εκεί. Όταν λέμε όμως αύριο, δεν εννοούμε μόνο το 2024 και το 2025, και το 30 αύριο είναι. Και το 40 και το 50 είναι αύριο. Το 2050 απέχει από σήμερα όσο απέχει το 1999. Εμείς που είμαστε πλέον σε μια μεγάλη νεαρή ηλικία, το θυμόμαστε και το 99 και δεν θέλω το 2050 τα παιδιά μας να συζητάνε τα προβλήματα της πόλης που συζητάγανε οι γονείς μας το 2000. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας, να αρχίσουμε να ξεμπλέκουμε το κουβάρι των προβλημάτων. Η Αθήνα είναι μια γιγαντιαία πόλη, μια πολύ δύσκολη πόλη. Σε κάποιες γειτονιές της είναι και μια τερατούπολη, υποφέρει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτά να λυθούν. Θα ήταν αφελές και ρηχό και επιπόλαιο εκ μέρους μου να πω ότι εγώ σε 4 χρόνια θα έχω μεταμορφώσει την Αθήνα και θα έχω λύσει τα προβλήματα. Θέλω όμως να βάλω τις βάσεις για τα επόμενα 20 χρόνια της πόλης με μία θητεία αποτελεσματική, που και οι επόμενοι να έχουν χώρο να πατήσουν και να προχωρήσουν
ακόμα παραπάνω, να σπάσουμε το τείχος της αδιαφορίας για την Αθήνα, να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των δημοτών στη Δημοτική Αρχή, να έχουμε μία πόλη που η Δημοτική Αρχή θα σέβεται τους δημότες και οι δημότες θα σέβονται την πόλη τους και θα την αγαπούν, να ανακτήσουμε ξανά την ταυτότητα του Αθηναίου. Δεν είναι απλή η ιστορία και η διαδρομή της Αθήνας. Είναι η πόλη που γέννησε το διάλογο για τη δημοκρατία. Είναι μια πόλη με τεράστιες προσωπικότητες και σημαντική συμβολή στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια μεγάλη πρόκληση στο σήμερα και στο αύριο. Πολλές φορές από διάφορα έργα που γίνονται τοπικά σε διάφορα σημεία, κάποιοι δήμαρχοι μένουν με το ότι αυτός έκανε αυτό. Αν ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν δήμαρχος, τι θα ήθελε να θυμάται ο κόσμος μετά από αυτόν? Σας το είπα και προηγουμένως. Αν ήταν ένα πράγμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει, για παράδειγμα, οι συνοικίες της πόλης που δεν έχουν αποχέτευση και είναι ακόμα με βόθρο, να αποκτήσουν βόθρο. Και ας μην μείνω εγώ στην ιστορία της πόλης. Με ενδιαφέρει τα παιδάκια της προσχολικής ηλικίας να μην πηγαίνουν σε κοντέινερ, αλλά να πηγαίνουν σε κανονικά νηπιαγωγεία. Και ας μην μείνω εγώ στην ιστορία της πόλης. Με ενδιαφέρει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο κινητικό πρόβλημα ή κάποια αναπηρία να έχουν έστω μία διαδρομή να βγουν, να ψυχαγωγηθούν, να δουν τους φίλους τους, να αισθανθούν την πόλη δική τους. Και ας μην μείνω στην ιστορία της πόλης. Δεν με νοιάζει να κάνω ένα μεγάλο πράγμα και να μείνω στην ιστορία της πόλης. Να, κύριος Μπακογιάννης, ας πούμε, μένει στην ιστορία της πόλης για την εμβληματική του αποτυχία στην Πανεπιστημίου. Δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζουν οι γειτονιές, με νοιάζει η καθημερινότητα των δημοτών, με νοιάζει να έχω μία σχέση με τον κάθε άνθρωπο ο οποίος είτε θα κατοικεί, είτε θα επισκέπτεται αυτή την πόλη, είτε θα εργάζεται αυτή την πόλη, που να κατανοεί ότι είμαι δίπλα του, τον σκέφτομαι, τον νοιάζομαι, γνωρίζω το πρόβλημά του και ακόμα και αν δεν μπορώ να το λύσω, το ξέρω και προσπαθώ να κινηθώ σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Κύριε Ζαχαριάδη, η Κυριακή είναι πολύ κοντά. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και ευχαριστώ για τη συνέντευξη αυτή. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα.